Λοιπόν, όταν βλέπατε πόσο γλουκουλούρι και τόσους άλλους που πήραν ευκαιρία, ζηλεύατε που ήταν στην αποστολή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα πως ζήλευα. Περίμενα να έρθει η στιγμή να μου δοθεί και εμένα ευκαιρία να τον επεξέλθω κι εγώ όσο το δυνατόν καλύτερα. Λοιπόν, ντεμπουτάρετε σε αποστολή. Ενδεχομένως θα δείξει ο προπονητής τι θα αποφασίσει να ντεμπουτάρετε και σε αγώνα με την πρώτη ομάδα. Η σκέψη σας? Καταρχήν ευχόμαστε να ντεμπουτάρουμε. Να είμαστε και να παίξουμε. Και θέλουμε να τα πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να συνεχίσουμε, αν είναι δυνατόν, να μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Αν χρειαστεί να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής μου, θέλω να είμαι έτοιμος να τα απεξέλθω στις καταστάσεις του αγώνα και να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να νιώθει σίγουρος ότι βάζοντας εσάς στην πρώτη ομάδα βάζει παιδιά τα οποία νιώθουν τι σημαίνει να παίζουν στον ΠΑΟΚ? Φυσικά. Και από τα πρωταθλήματα υποδομής η δυσκολία είναι αρκετά μεγάλη, ώστε όταν πάμε στην πρώτη να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Νομίζω πως όλα τα παιδιά και στη Β' ομάδα και στη Γ' ομάδα γνωρίζουν ποιος σύλλογος είναι ο ΠΑΟΚ, πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, τους στόχους που έχει και όλοι ξέρουμε τη σοβαρότητα της ομάδας. Η ερώτηση μπορεί να ήταν λίγο ανάποδα, αλλά αυτό ακριβώς ήθελα να αναδείξω. Ζώντας και παίζοντας τα τμήματα υποδομής, μπαίνει μέσα σας το μικρόβιο, οι ιδιαιτερότητες, μαθαίνετε τις ιδιαιτερότητες του ΠΑΟΚ? Σίγουρα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πάντα στοχεύει ψηλά στην κορυφή. Έτσι και στις ακαδημίες και στη Β' και στη Γ', ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Νομίζω ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση και έχουμε όλοι μας μέσα το ένστικτο αυτό του νικητή. Έτσι ακριβώς όπως τα είπε ο συνάδελφος. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει και αρκετούς παίχτες από τα τμήματα υποδομής, οι οποίοι έχουν πάει ψηλά. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι παίχτες της πρώτης ομάδας όταν σας βλέπουν? Ρωτάω εσάς, τα έχω ρωτήσει το ίδιο πράγμα και στον Πόζογλου και τον Κουλούρη που κάναν λίγο παραπάνω προπονήσεις, έχουν πάρει ήδη μάτς. Εντάξει, νομίζω όλοι οι παίχτες προσπαθούν να βοηθήσουν εμάς τους νεαρότερους να μπούμε πιο γρήγορα στο κλίμα και να γίνουμε ένα με την ομάδα. Μου κλείψει την ατάκα. Τι να πω εγώ.